Πάνω από τα 900 ευρώ ο τόνος αναμένεται να διαμορφωθεί από τα μέσα του επόμενου μήνα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στα πρατήρια καυσίμων και στη Μαγνησία, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου για αύξηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης κατά 10%. Έτσι, η τιμή του λίτρου θα διαμορφωθεί στα 92 λεπτά. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2015 η αντίστοιχη τιμή δεν ξεπερνούσε τα 84 λεπτά, ενώ τον Απρίλιο του 2016, που σταμάτησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή του λίτρου είχε υποχωρήσει στα 76 λεπτά. Ξέρουμε ότι από 15 Οκτωβρίου αναδρομικά θα ισχύσει η αύξηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα κυμανθεί μέσω όρο 6 με 8 λεπτά. Δηλαδή, αν πέρυσι είχε ξεκινήσει στα 85, φέτος θα ξεκινήσει στα 90-92. Ελπίζουμε να είναι χαμηλά η τιμή του βαρελιού, να ξεκινήσει χαμηλότερα και να μην ξεκινήσουμε από τόσο υψηλή τιμή. Και για τα άλλα καύσιμα γνωρίζουμε ότι θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις από 1η-1η του 17. 8 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, 6 με 8 λεπτά για την αμόλυβδη και 10 λεπτά περίπου για το υγραέριο κίνησης. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Βεβαίως για το πετρέλαιο που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, γιατί δεν είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια, δεν γνωρίζουμε κάτι αν θα έχουμε επιδοτήσεις φέτος. Αναμένουμε κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο ώστε ο καθένας ή κάθε οικογένεια να κάνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με αυτά τα δεδομένα, οι πρατηριούχοι φοβούνται ότι θα μειωθεί η ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις επιχειρήσεις τους καθώς και για τα δημόσια έσοδα. Πέρυσι ήταν πολύ καλή τιμή και το κράτος εισέπραξε γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2013 που ήταν στο 1,40 και το κράτος εισέπραξε μόνο 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι χαμηλώνοντας την τιμή θα έρθουν τα κέρδη. Όσο αυξάνουν τις τιμές, ο κόσμος δεν θα μπορεί να αγοράσει και έτσι ούτε το κράτος θα εισπράττει, ούτε εμείς θα δουλεύουμε, ούτε ο κόσμος θα προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης και θα αντιμετωπίσουμε πάλι τα φαινόμενα της εθαλομύχλης και τα τραγικά δυστυχώς φαινόμενα θανάτων ανθρώπων από μαγκάλια και κάρβουνα.